Ο αθλητισμός είναι τρόπος ζωής. Ο αθλητισμός είναι δικαίωμα όλων. Με αυτά τα δύο κυρίαρχα συνθήματα πραγματοποιήθηκε σήμερα για 31η συνεχή χρονιά ο αγώνας δρόμου με την επωνυμία «Ο Γύρος της Πόλης των Σερών». Η πολύ μεγάλη συμμετοχή ξεπέρασε κάθε προσδοκία και μικροί και μεγάλοι έστειλαν το δικό τους ηχηρό μήνυμα ζωής και φιλανθρωπίας στους πρόσφυγες της Ιδωμένης, που ήταν φέτος αφιερωμένος «Ο Γύρος των Σερών». Είμαστε έτοιμοι, λάβατε θέσεις. Έτοιμοι. Πάμε. Ο 31ος γύρος της πόλης είναι αφιερωμένος στους συνανθρώπους μας πρόσφυγες από τη Συρία, συγκεντρώνοντας ανθρωπιστική βοήθεια. Θέλω να συγχαρώ όλους όσους συμμετέχουν στον 31ο γύρο της πόλης, διότι στέλνουν ένα διπλό μήνυμα. Το μήνυμα του αθλητικού πνεύματος και της αλληλεγγύης προς τον συνάνθρωπό μας. Βλέπετε ότι όταν ο σκοπός είναι ιερός και οι θεοί βοηθούν. Λοιπόν, μια πολύ καλή μέρα, η γιορτή του αθλητισμού στην πόλη μας. Όλοι οι πολιτιστικοί αθλητικοί σύλλογοι, πολλοί αθλητικοί πολιτιστικοί σύλλογοι είναι μαζί μας για να συνδράμουν στο έργο της Συγκέντρωσης Ανθρωπιστικής Βοήθειας για τους πρόσφυγες, τους συνανθρώπους μας πρόσφυγες. Μια πολύ μεγάλη συμμετοχή από όλους τους αθλούμενους της πόλης. Μια γιορτή του αθλητισμού. Ο Δήμος Σερών και η Άσεγας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης στο 31ο γύρο της πόλης. Ευχής έργων, του χρόνου να είμαστε ακόμα περισσότεροι. Νικόλα Τσιβούτης. Νικόλα. Πρώτος. Ναι. Για πες μου τα συναισθήματα, πώς αισθάνεσαι? Πολύ καλά. Που βγήκα πρώτα από όλους αυτούς τους αθλητές. Προετοιμάστηκες όλο το χρόνο τη διάρκεια της... Ναι. Με προετοίμαζε η δασκάλα μου, η κυρία Έφη. Και προετοιμάστηκα πολύ καλά, ώστε να βγω πρώτος. Ωραία, ικανοποιημένος από τη συμμετοχή. Ναι, ναι. Πού το αφιερώνεις το μετάλλιο που θα πάρεις? Στην κυρία μου, την κυρία Έ. Έχω συμμετέχει άλλες δύο φορές. Ναι. Την πρώτη βγήκα τρίτος, τώρα τη δεύτερη πέμπτος και τώρα τρίτος. Είσαι ικανοποιημένος από την όλη διοργάνωση? Ναι, πολύ. Προετοιμάστηκες για να συμμετάσχεις? Ναι, έκανα πολλά πράγματα. Έτρεχα, διατάσεις, τα πάντα. Μου άρεσε πολύ και θέλω να το συνεχίσω. Είναι η πρώτη φορά που παίρνεις μέρος? Δεύτερη. Δεύτερη. Ναι. Για εκδήλωση πιστεύεις? Ναι. Προετοιμάστηκες πολύ? Ναι. Έκανα στο σπίτι μου τζόκινγκ, μέτρεξα λίγο και ετοιμάστηκα. Ήταν ωραία. Τρέχαμε γρήγορα, ωραία. Ήταν εύκολα να πεις το ναι, συμμετείχες εύκολα? Ναι. Συμμετείχες και άλλη φορά? Όχι. Πρώτη φορά? Ναι. Η διοργάνωση ωραία, καλή? Ναι. Πρέπει να έχει συνεχιστεί αυτή η εκδήλωση? Πρέπει. Φέτος οι διοργανωτές γιόρτασαν τα 31 χρόνια του παλαιότερου θεσμού. Αξίζει να σημειωθεί πως η πρώτη διοργάνωση του γύρου της πόλης των Σερών είχε γίνει επί δημαρχιακής θητείας του πρώην δημάρχου Γιώργου Γεωργούλα. Πάνω από 1000 άτομα είναι εδώ, έχουν τελειώσει όλα τα νούμερα. Πάρα πολλοί σύλλογοι, όλοι οι συμπολίτες μας, όλοι οι αθλητικοί χώροι έχουν αδειάσει, όλα τα παιδιά είναι εδώ. Και ευχαριστώ την τηλεθέρμανση και όλους τους χορηγούς μας, χορηγούς επικοινωνίας που είναι εδώ μαζί μας, γιατί αυτή τη στιγμή προβάλλουν και την πόλη μας. Τις διοργανώσεις που κάνουν διάσημη τις αίρες σε όλη την Ελλάδα. Δεν τρέχω μόνο για τα νερά του κόσμου, τρέχω και για τη φυσική μου κατάσταση. Σημαντική διοργάνωση. Βεβαίως. Πρέπει να αλλάξει ο κόσμος τρόπος ζωής. Το περπάτημα, ο αθλητισμός προσφέρει, βελτιώνει την ποιότητα ζωής. Εγώ το κάνω από πολλά χρόνια αυτό, καθημερινά. Τώρα μου δίνεται η ευκαιρία να συμμετέχω και στο γύρο της πόλης, που έχει και έναν άλλο σκοπό φιλανθρωπικό από ό,τι μας είπε η κυρία Αντιδήμαρχος. Σκοπός του γύρου των Σερών ήταν η ευαισθητοποίηση όλων αλλά και η αποστολή ενός φιλανθρωπικού μηνύματος για τους πρόσφυγες της Ιδωμένης, καθώς συγκεντρώθηκαν από το πρωί προϊόντα πρώτης ανάγκης
για τους συνανθρώπους μας που τα έχουν ανάγκη. Μέγας χορηγός της εκδήλωσης ήταν η τηλεθέρμανση των Σερών. Ξεκινήσαμε πέρσι να υποστηρίζουμε το γύρο της πόλης των Σερών σε συνεργασία με το Δήμο και το ΝΕΑΣ ΣΕΓΑΣ. Συνεχίζουμε φέτος να βοηθήσουμε και τους συνανθρώπους μας, τους πρόσφυγες, και να δώσουμε ένα μήνυμα ζωής σε όλους τους ανθρώπους, τους συμπολίτες μας και γενικότερα. Και είμαστε εδώ και εμείς να υποστηρίξουμε, να τρέξουμε με τους συμπολίτες μας. Χορηγός επικοινωνίας, η τηλεόραση Επιλογές.